Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Παλαβρεωτικό. Ο Παλαβρεωτικός μετέχει στον πρώτο όμιλο της Α Εψανά και στις 9 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος έχει 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία του Παλαβρεωτικού, για το ποδόσφαιρο στην Ανατολική Αττική, αλλά και για τη διακοπή του πρωταθλήματος, τον προπονητή του Παλαβρεωτικού, τον Γιώργο Παπαϊωάννου. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε για να μιλήσουμε για την ομάδα του Παλαβρεωτικού και για τα κοινά αυτά προβλήματα που μας ταλανίζουν τη σημερινή περίοδο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω κιόλας για την προσπάθεια που κάνετε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που προσπαθείτε να ενημερωθεί ο κόσμος για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιώργο, έγιναν 9 παιχνίδια όπου είχατε 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Ναι. Είχες 2 ισοπαλίες με την Ατλαντίδα και με τη Δόξα Άνοιξης με το ίδιο σκορ 1-1 και είχατε 2 ήττες με το Κρυονέρι εκτός έδρας και με τον Παλαινιακό εκτός έδρας. Ναι. Είσαι αρχικά ευχαριστημένος από την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στις 9 πρώτες αγωνιστικές? Ναι, σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από την συγκομιδή. Σίγουρα θα μπορούσαμε σε 1-2 παιχνίδια να τα έχουμε πάει καλύτερα, ειδικά μέσα στην έδρα μας. Ήταν 2 παιχνίδια, όπως προείπατε, με την Ατλαντίδα αλλά και με τη Δόξα Άνοιξης, που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει τους 3 πόντους της νίκης. Βεβαίως, σε αυτά τα παιχνίδια. Με την Ατλαντίδα ήταν ένα αμφίροπο παιχνίδι, απλά θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει το παιχνίδι, γιατί η Ατλαντίδα είναι πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα, είχε στηθεί πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και υπήρχε μια επικινδυνότητα ότι αν ανοιχτεί πολύ το παιχνίδι θα μπορούσαμε να το χάσουμε. Αλλά βάσει ευκαιριών θα μπορούσαμε να το έχουμε κερδίσει. Τώρα με την Δόξα Άνοιξη είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Η Δόξα Άνοιξη ήρθε με καθαρά αμυντικούς προσανατολισμούς. Είχε κλειστεί στο μισό δικό της γήπεδο. Με αποτέλεσμα μας δημιούργησε πάρα, πάρα πολλά προβλήματα ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε το πρώτο γκολ που θα μπορούσε να ανοίξει την ομάδα της. Είχαμε την ευκαιρία στο 55 τότε του δεύτερου ημιχρόνου με ένα πέναλτι να προχωρήσουμε και να προηγηθούμε, αλλά το χάσαμε με αποτέλεσμα να πιέσουμε παραπάνω και σε μια αντεπίθεση της Δόξα Άνοιξης μείναμε και πίσω στο σκορ. Νόμος του ποδοσφαίρου είναι αυτός, αν δεν βάζεις τα γκολ θα το δεχτείς και ήμασταν και τυχεροί που στο τέλος μπορούσαμε και ισοφαρίσαμε. Σίγουρα αυτοί οι δύο πόντοι είναι από τους πόντους που δεν έπρεπε να χάσουμε. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο γηπεδούχος. Αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει λίγο καλύτερα όμως. Έχουμε παίξει από τα 9 παιχνίδια, μην ξεχνάμε, τα 5 εκτός. Και τα 5 εκτός είναι με πολύ δυνατές ομάδες. Δηλαδή παίξαμε με Παλαινιακό. Ο Παλαινιακός. Κερδίσαμε Αχιλλέα, κερδίσαμε το Σαρονικό εκτός, που πέρυσι κάνει μια φανταστική πορεία και είναι πολύ καλή ομάδα και ποιοτική. Κερδίσαμε τον Αχιλλέα που πάντα είναι δυνατή μέσα στην Άρτεμις. Είχαμε γενικά λίγο δύσκολο πρόγραμμα εκτός, αλλά πιστεύω ότι έχουμε πάει αρκετά καλά. Τα 2 παιχνίδια που χάσατε με τον Παλαινιακό και με το Κρυονέρι. Στο Κρυονέρι πραγματικά ήταν από τα πολύ έτσι δύσκολα παιχνίδια που έχουμε κάνει. Δικαιωματικά χάσαμε. Στην πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας δεν μπήκαμε στο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει κάποιο γκολ, αλλά δίκαια χάσαμε, δεν ήμασταν καλοί. Στο παιχνίδι με την Παλίν ήταν αμφίροπο παιχνίδι. Όποιος έβαζε τον γκολ θα κέρδιζε. Ήμασταν λίγο άτυχοι στο κομμάτι, δεχτήκαμε μια αποβολή, μείναμε κοντά στη μισή ώρα με 10 παίχτες, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι και να ισοφαρίσουμε. Και στο τελείωμα δεχτήκαμε και ένα δεύτερο γκολ και σίγουρα να παίζεις με την Παλίνη και παίζεις και με 10, είναι δύσκολο να πάρεις κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Αλλά είναι δίκαιες και οι δύο ήττες που κάναμε εκτός.
Γιώργο, παρουσίασέ μας το ρόστερ του Παλαβρεωτικού. Δηλαδή, αποτελείται από νεαρούς ή κάποια έμπειρα παιδιά. Αν είναι, να μου αναφέρεις και ποιοι είναι οι έμπειροι παίκτες στο Παλαβρεωτικό. Κοιτάξτε να δείτε. Η διοίκηση την τελευταία τετραετία που είναι και στην Α κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία, ο στόχος είναι να έχει όσο πιο πολλά παιδιά μπορεί από το Δήμο Λαβρωτικής. Ξέρετε ότι δεν είναι και εύκολο, ειδικά στο Δημό του Παλαβρωτικού, επειδή είναι και λίγο μακριά, να το πω έτσι, από το κέντρο της Αθήνας, και υπάρχουν και ομάδες όπως η Κερατέα που είναι πάρα πολλά χρόνια και δυνατές ομάδες, όπως ο Αρωνικός, τα Καλύπια, το Μαρκόπουλο, να μπορέσουμε να έχουμε μια ομάδα όλο με παιδιά από το Δήμο Λαβρωτικής. Αλλά προσπαθεί η ομάδα πάνω σε αυτό το πλάνο. Και γι' αυτό και έχει αρκετά παιδιά από το ρόστερ που είναι στο Λαύριο ή στο Δήμο Λαβρωτικής. Τώρα, αναγκαστικά... Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ, Γιώργο... Ο μέσος όρος ηλικίας είναι μικρός. Δεν είναι πάνω από 25 ετών, 26. Αλλά σίγουρα η κατηγορία είναι δύσκολη και χρειάζεται και κάποια έμπειρα παιδιά, τα οποία να έχουν παραστάσεις και από παραπάνω κατηγορίες, για να μπορούν να βοηθήσουν και τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω. Αρκετά έμπειροι παίχτες, υπάρχουν 5-6 παίχτες, είναι όπως είναι ο Τσίκλος ο Οδωρής, με παραστάσεις και από γάμα εθνική, ο Καβασιάδης ο Γιάννης, ο Καρκασίνας ο Γιώργος, ο Βαλεντίνος ο Γιαχάεφ, ο Αρζενίδης ο Θωμάς και παιδιά από το Λαύριο, όπως είναι ο Πόχος, ο Χουσεΐν, που έχουν παίξει χρόνια στις κατηγορίες αυτές. Ο Μπεριάνης ο Βασίλης, έχει ένα κορμό δηλαδή που μπορεί να πατήσει η ομάδα. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις υπάρξει προπονητής και στις τρεις ομάδες του Λαβρίου, και στη Λαβρεωτική και στον Ολυμπιακό Λαβρίου και τώρα είσαι στον Παλαβρεωτικό. Ναι, έχω την τύχη να έχω περάσει και από τις τρεις ομάδες. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μου έχει συμβεί, γιατί έχω παίξει, ξεκίνησα από ομάδα του Λαβρίου, από τη Λαβρεωτική, και το όνειρό μου ήταν να παίξω και στις τρεις ομάδες και να μπορέσω να βοηθήσω και τις τρεις ομάδες. Δεν μπόρεσα να παίξω και στις τρεις, έπαιξα μόνο στη μία, αλλά σαν προπονητής τα έχω καταφέρει και μακάρι να δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στις ομάδες και να βοηθάω όσο μπορώ κι εγώ. Γιώργο, ποιος είναι ο στόχος του Παλαβρωτικού τη φετινή σεζόν? Κοιτάξτε, ο στόχος που έχουμε θέσει τελευταία τριετία, που είμαι εγώ στην ομάδα του Παλαβρωτικού, είναι κάθε χρόνο να πηγαίνουμε ένα σκαλί παραπάνω. Πέρυσι, πρόπερσι που ήμουνα στην ομάδα του Παλαβρωτικού την πρώτη χρονιά, ήμασταν μέσα στη δεκάδα. Πρόπερσι είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και πριν τη λήξη του πρωταθλήματος τερματίσαμε στην έκτη θέση και τότε, αν θυμάστε, υπήρχε και το τρίποντο του Οροπού, το οποίο οι περισσότερες ομάδες το είχαν πάρει. Εμείς εκείνη την Κυριακή παίζαμε με τον Οροπό και είχαμε τρεις πόντους, άρα θα πηγαίναμε και παραπάνω. Φέτος ο στόχος που θέσαμε είναι να μπορέσουμε να κάνουμε έστω και μία θέση παραπάνω, να μπούμε μέσα στη βεντάδα. Νομίζω ότι είναι εφικτό. Έχουμε ξεκινήσει καλά. Δηλαδή, είμαστε στην ουσία δεύτεροι στον όμιλό μας, με ένα βαθμό διαφορά από την Ατλαντίδα και την Παλίνη. Και έχουμε ποιοτικό ρόστερ. Δουλεύουμε καθημερινά στις προπονήσεις και ο σκοπός μας αυτός είναι αυτή τη στιγμή. Αρχικά, δηλαδή, να περάσετε στην επόμενη φάση. Ναι, σίγουρα. Αρχικά ο στόχος είναι να περάσει στην επόμενη φάση και μετά να παίξουμε με τις ομάδες που έχουν περάσει από τον δεύτερο όμιλο. Και εκεί να είμαστε πάλι ανταγωνιστικοί. Δεν θέλουμε απλά να περάσουμε, όπως σκέφτονται αρκετές ομάδες, να περάσουμε στον δεύτερο όμιλο και εντάξει, είμαστε καλά. Εμείς θέλουμε να περάσουμε στον δεύτερο όμιλο και εκεί να είμαστε πάλι ανταγωνιστικοί. Ωραία. Την άποψή σου τώρα, Γιώργο, για τον πρώτο όμιλο, στον οποίο μετέχετε κι εσείς. Πώς κρίνεις τον όμιλο και ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα παίξουν, ότι θα πρωταγωνιστήσουν? Με την επανέναρξη φυσικά του πρωταθλήματος. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Τώρα μετά την επανέναρξη τα πράγματα δεν υπάρχουν δεδομένα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουν όλες τις ομάδες. Σίγουρα όλοι οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουμε ότι λίγο πολύ πηγαίνουν και τρέχουν, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το να είναι μέσα στο γήπεδο και να κάνουν προπόνηση και να είναι σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Επομένως, θα δούμε πώς θα γυρίσουν οι ποδοσφαιριστές, τι περιθώριο θα μας δώσουν να κάνουμε μία μίνι προετοιμασία και να ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχουν φιλικά προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα θα μπούμε κατευθείαν στα επίσημα και εκεί θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε όλοι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο όμιλος είναι πάρα πολύ δυνατός. Άμα δείτε από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση,
οι ομάδες έχουν 5 με 6 βαθμούς διαφορά. Δηλαδή, μία ήττα να κάνεις, πας κατευθείαν στην ουσία κάτω από την πεντάδα. Ο Σαρονικός, που είναι πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά είναι βέβαιο ότι θα κάνει επάνωδό του και αυτός. Άρα, είναι δύσκολο, είναι πιο σφιχτό, νομίζω, από τον άλλο όμιλο, που στον άλλο όμιλο λίγο πολύ κάποιες ομάδες έχουν ξεκαθαρίσει ότι ήδη έχουν περάσει τη δεύτερη φάση. Στην πρώτη τριάδα, στον άλλο όμιλο είναι η Τριγλία Ραφίνας, η οποία είναι αίτητη, μετά είναι ο Άρης Βούλας και ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου. Εντάξτε, ναι, ο δεύτερος όμιλος δεν είναι πιο δύσκολος από τον δικό σας όμιλο? Κοιτάξτε, ναι, δεν είναι πιο δύσκολος, γιατί αν θα δείτε στον δεύτερο όμιλο υπάρχουν ομάδες που έχουν με 2 βαθμούς. Στον όμιλο το δικό μας δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι 4-5 ομάδες που έχουν ξεχωρίσει. Φαίνεται ότι είναι 2 ταχυτήτων ένας όμιλος. Δηλαδή, έχει ξεφύγει πολύ η Τριγλία και ακολουθεί ο Άρης Βούλας και ο Άγιος Στέφανος. Βεβαίως υπάρχει και ο Θησέας και το Κοροπή που είναι αρκετά κοντά. Αλλά βλέπουμε ότι τα γλυκά νερά, ας πούμε, νομίζω η Άνοιξη, έχουν μείνει αρκετά πίσω. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Η Σταμάτα είναι στους 7 βαθμούς. Δημιουργεί ένα πρόβλημα σαν να υπάρχουν 2 ομάδες του ταχυτήτων, όπως σας είπα. Σίγουρα όλες οι ομάδες δεν παίζει κανείς για να χάσει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο όμιλος ο δεύτερος είναι πιο δυνατός από τον πρώτο. Εμάς έχει συνεχόμενα παιχνίδια, είναι σαν να έχουμε σχεδόν καταγωνιστική ντέρμπι. Και την άποψή σου, Γιώργο, τώρα για το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο δεξάγεται χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι πρωτόγνωρο, όχι μόνο στα αεραστηνικά αλλά και στα επαγγελματικά παιχνίδια. Σου είναι δύσκολο να το δεις και από την τηλεόραση, γιατί ο κόσμος δημιουργεί την ατμόσφαιρα, ο κόσμος δημιουργεί τα συναισθήματα θετικά ή αρνητικά. Σε ένα γκολ ο κόσμος πανηγυρίζει, σε ένα γκολ πηγαίνει στην κερκίδα, πανηγυρίζει ο παίχτης. Όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να είναι ένας αγώνας σαν να έχουμε μαζευτεί 22 φίλοι και να πηγαίνουμε να παίζουμε μαζί στις κερκίδες. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό που υπάρχει με τον κορονοϊό και να μπορέσουν όλοι να έρθουν στο γήπεδο και να μπορέσουμε και εμείς να τα απολαύσουμε, αλλά και οι φιλάθλοι να το απολαμβάνουν. Επειδή είσαι αρκετά χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου της Ανατολικής Αττικής. 13 χρόνια. Ναι, είσαι ευχαριστημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος της ΑΕ ψανά ως εικόνα του πρωταθλήματος? Εντάξει, να δείτε. Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα πρότυπα που υπάρχουν, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το άθλημά μας στην Ελλάδα. Δεν πάω το συγκρίνουμε με το εξωτερικό και πολλές φορές κάνουμε μια σύγκριση με αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Εγώ θεωρώ ότι βάσει δεδομένων βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε οργανωμένοι. Πάντα υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί να διορθωθούν. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος διεξαγωγής και ο τρόπος ο οποίος διεξάγει το πρωτάθλημα και τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Τα γήπεδα. Κοιτάξτε, τα γήπεδα έχει γίνει, όπως βλέπετε, πλέον και το γήπεδο στο Δήμο Λαβρωτικής φτιάχτηκε. Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα την ολοκλήρωση, έχουν σταματήσει λόγω του κορονοϊού να φτιαχτούν και οι κερκίδες και το ταρτάν γύρω και να γίνει ένα ολοκληρωμένο γήπεδο. Πλέον τα περισσότερα γήπεδα έχουν μπει σε αυτή τη φιλοσοφία να φτιαχτούν χλωροτάπητες τελευταίας γενιάς και να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε. Σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με τα πρότυπα του εξωτερικού, δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι αργά, σταθερά βαδίζουμε στο να μπορέσουν τα γήπεδα να γίνουν λίγο πιο όμορφα και πιο μία κίνδυνα για τους ποδοσφαιριστές. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που πέφτει άλλος κάτω και χτυπάει σοβαρά. Έγινε και φέτος με αρκετούς ποδοσφαιριστές που πέσανε στο έδαφος, σπάσαν το χέρι τους λόγω του γήπεδου. Έγινε και σε εμάς το γήπεδο στον αγώνα με την Παλίνη, που έπεσε κάτω ο παίχτης και από τον κρατασμό έσπασε το χέρι του. Θα ήθελες να μου αναφέρεις αν είχατε κάποια αγωνιστικά προβλήματα και αυτό που μου ανέφερες τώρα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, αγωνιστικά προβλήματα όλες οι ομάδες έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα και να πεις δεν θα μου χτυπήσει κάποιος, δεν θα φάει κάποιος κόκκινη. Εμάς το μόνο μας πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε αρκετές επιλογές στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, να το πω,
που νομοθετικά πρέπει να είναι στους μικρούς, 2009, 2000 για να μπορούμε να παίξουμε. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο ότι, όπως σας προείπα, υπάρχουν ομάδες γύρω-γύρω, όπως είναι Μαρκό, Κερατέας, Αρνικός, Καλύβια, οι οποίες είναι πόλος έλξης και σίγουρα κάποιο παιδί το οποίο θα μπορούσε να ήθελε να παίξει την ομάδα μας είναι λίγο πιο μακριά και ίσως δεν είμαστε και η πρώτη επιλογή και είναι πολλές φορές λογικό. Πάντως έχει ξεκινήσει, και αυτό θέλω να πω, από τη διοίκηση του Παλαβρωτικού, εδώ και μία διετία υπάρχει μια οργάνωση πιο συστηματική στις ακαδημίες. Προσπαθούμε να βγάλουμε νεαρά παιδιά, ήδη έχουμε ανεβάσει 2-3 παιδιά στη μεγάλη ομάδα και αυτός είναι ο φετινός μας σκοπός και μελλοντικός μας, να μπορούμε να έχουμε ποδοσφαιριστές από την ακαδημία μας. Λειτουργήσε φέτος η ακαδημία, Γιώργο? Κοιτάξτε, έχουμε 2-3 παιδιά τα οποία όντως έχει ξεκινήσει, είναι ήδη 2 χρόνια, όπως είναι ο Γιώργος ο Πιτσικάλης, όπως είναι ο Λεωνίδας ο Μωραήτης, που τα παιδιά αυτά παίζουν 3η χρονιά. Και κάποια παιδιά που πήραμε εκτός Αττικής και ήρθαν στην ακαδημία μας και παίζουν. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο, παρόλο που είναι ερασιτεχνικό, η Α κατηγορία είναι ένας προπομπός για την επαγγελματική κατηγορία και πλέον το επίπεδο έχει αυξηθεί. Αλλά εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια σημασία, γιατί μεγάλους πάντα βρίσκεις, έμπειρους πάντα βρίσκεις, το βάρος που να πέσει στις ακαδημίες και με τη διοίκηση είμαστε σε συνεχή επικοινωνία πάνω σε αυτό το τομέα. Να μου αναφέρεις έτσι και τη διοίκηση. Ποιος είναι ο πρόεδρος της ομάδας, ποιος είναι ο γενικός αρχηγός? Κοιτάξτε, η διοίκηση αποτελείται από ανθρώπους που είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, που αγαπάνε τον παλαβρωτικό και το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάποιος πρόεδρος με ταμπέλα. Είναι όλοι μαζί, είναι ενωμένοι, όπως είναι ο Γιάννης ο Πασχάλης, όπως είναι ο Κώστας Στρατής, ο Νίκος ο Πιτσικάλης, ο Χάρης Ζουζαγουρής. Είναι μια ομάδα, τα αναλαμβάνουν όλα μαζί, τα λύνουν όλα μαζί και πραγματικά ό,τι πρόβλημα υπάρχει, μας το λύνουν, κοιτά να είναι κοντά μας, παρόλο που οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες για να συντηρείς μια ομάδα στην Α κατηγορία, και πιστέψτε με, έχουμε και κάποια παιδιά τα οποία είναι υψηλότερο επίπεδο και δεν ήταν εύκολο να έρθουν στην ομάδα μας και κάνανε πάρα πολλές προσπάθειες οι θύνοντες διοίκησης για να έρθουν κοντά μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο λειτουργίας και είμαι σίγουρος ότι έτσι θα συνεχίσει η λειτουργία μας. Η Ακαδημία, πόσα παιδιά έχετε στην Ακαδημία, Γιώργο, του Παλαβρώτη? Συνολικά είναι πάνω από 150 παιδιά. Υπάρχουν προπονητές πιστοποιημένοι, όπως είναι ο Βασίλης ο Πόγος, που είναι τεχνικός διευθυντής και κατευθύνει όλο αυτό το project. Ο Βασίλης ο Πόγος είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Είναι μαζί μου και στη μεγάλη ομάδα σαν βοηθός, προπονητή, και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εφέτος. Γενικά είμαστε οργανωμένοι και θέλει λίγο υπομονή για να μπορέσουμε να δουλεύουμε συστηματικά και να βγουν αυτά τα παιδιά και να παίξουν στην Α κατηγορία και μακάρι παραπάνω. Παράπονα από τη διαιτησία είχατε στις 9 πρώτες αγωνιστικές? Κοιτάξτε να δείτε, όταν χάνεις, πολλές φορές υπάρχουν παράπονα. Όταν κερδίζεις, δεν υπάρχουν. Όταν τα βλέπεις πιο ήρεμα, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι είναι, μπορούν να κάνουν και λάθη. Σίγουρα έχουν γίνει λάθη πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι είναι ανθρώπινα. Προσπαθώ να μην έτσι συζητάω πολύ για τη διαιτησία. Προσπαθώ να μην ρίχνω την ευθύνη πάντα στη διαιτησία και προσπαθώ να κάνω την ανάλυση μου και να δω πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι εμείς. Αλλά σε γενικές γραμμές η διαιτησία είναι πάρα πολύ καλή φέτος. Γιώργο, ανήκεις στη νέα γενιά προπονητών. Είσαι σίγουρα και στο σύνδεσμο προπονητών Ανατολικής Αττικής. Για παίζουμε έτσι για το επίπεδο. Είναι ανεβασμένο και το δικό σας επίπεδο των προπονητών? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα το 2007 στη Λαβρωτική, τον Δεκέμβριο, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2007, δηλαδή είμαι περίπου 13η χρονιά. Τότε ήμουνα από τους νέους προπονητές και μπόρεσα κι εγώ και πέρασα κάποια πράγματα τα οποία τότε εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν έτσι λίγο έτσι, όμορφα, γιατί πάντα όταν μπαίνει κάποιος έχει νέες ιδέες.
Τώρα που είμαι 13η χρονιά, έχουν μπει νέα παιδιά μέσα, τα οποία και αυτά παίρνουν νέες ιδέες και παίρνουμε και από αυτούς πράγματα. Και το καλό είναι ότι είναι όλοι πιστοποιημένοι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να φέρνει καινούργια πράγματα και να ανεβαίνει και το επίπεδο. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να είσαι μεγάλος για να μπορείς να περνάς νέα πράγματα. Δεν έχει σημασία αν είσαι μεγάλος ή μικρός, σημασία έχει αν ενημερώνεσαι, αν παίρνεις τα διπλώματά σου, αν αποκτάς γνώσεις. Και νομίζω αυτό στο δικό μας σύνδεσμο γίνεται. Δηλαδή τα έχουμε όλα, έχουμε και εμπειρία και νέους και γνώση. Και νομίζω ότι οι προπονητές κάνουν πραγματικά τρομερή δουλειά στο σύνδεσμό μας. Γιώργο, σε ποιον ήθελες να δώσεις συγχαρητήρια ή να ευχαριστήσεις για την μέχρι στιγμής πορεία του Παλαυρωτικού στις 9 πρώτες αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, σίγουρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές όλους. Και πιο πολύ τους ποδοσφαιριστές που δεν έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, γιατί γνωρίζω, επειδή έχω παίξει επαγγελματικά, ότι όταν είσαι επαγγελματίας και να κάτσεις στον πάγκο δεν πειράζει, έτσι είναι, πληρώνεσαι, θα έρθει η σειρά σου, αυτή είναι η δουλειά σου, την άλλη μέρα πας προπόνηση, περιμένεις να παίξεις. Όταν είσαι ερασιτέχνης και κάθεσαι στον πάγκο, να το πω έτσι, ή μπαίνεις λίγο αλλαγή ή δεν παίζεις, δεν είναι το ίδιο. Είναι δύσκολο να πας την άλλη μέρα προπόνηση, είναι δύσκολο να παίζεις λίγο. Και θέλω να ευχαριστήσω έτσι και λίγο παραπάνω αυτούς που δεν έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, γιατί την ομάδα δεν την κάνει αυτός που βάζει τον γκολ ή 11. Είναι όλοι μαζί, όλοι κάνουν προπόνηση. Και θα ήθελα να ευχαριστώ και τη διοίκηση που μου έχει δώσει αυτό το υλικό, το ποδοσφαιρικό, και μπορώ και το δουλεύω. Γιατί όλοι ξέρουμε, εμείς που είμαστε μέσα στο χώρο, είμαστε κοντά στις διοικήσεις, ότι δεν είναι πλούσιοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν καθημερινά να βρουν αγάπη από τον κόσμο γύρω-γύρω, να μας βοηθήσει. Ό,τι γίνεται πολλές φορές από το υστέρημά τους, έστω και για μία μπάλα ή για μία φόρμα. Και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια για όλο αυτό που μας δίνουν. Γιώργο, εσύ τώρα έχεις δώσει κάποιο πρόγραμμα, εσύ και ο συνεργάτης σου, στους παίκτες να το τηρούν? Ναι, συγκεκριμένα έχουμε μια εφαρμογή, την οποία είναι online συνδεμένη με το κινητό μου, και κάθε μέρα που τρέχουν, έχουν ένα πρόγραμμα μέσα στη βδομάδα, και κάθε μέρα που τρέχουν μου το στέλνουν και το βλέπω εγώ και έχω μια εικόνα ακριβώς τι κάνουν. Σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε αρκετά καλά για να μπορούμε να μπούμε, όταν μας επιτραπεί στις προπονήσεις και στους αγώνες, να μπούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Πόσο χρόνο θα χρειαστείς εσύ να προετοιμάσεις την ομάδα σου με το που δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσει η αγωνιστική δραστηριότητα, το πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, τώρα περίπου είμαστε ένα μήνα που είμαστε εκτός αγωνιστικής κατάστασης. Καταλαβαίνετε ότι ο ένας μήνας δεν είναι λίγος, είναι πολύ. Βέβαια, οι ποδοσφαιριστές τρέχουν, αλλά δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Είναι ανάλογα πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αν το πρωτάθλημα, αν μας επιτραπεί να μπούμε στις 15-20 Δεκέμβρη και να κάνουμε προπονήσεις, σίγουρα 2-3 εβδομάδες θα χρειαστούμε για να είμαστε 70-80% έτοιμοι για να παίξουμε έναν αγώνα. Όχι εμείς, νομίζω όλες οι ομάδες. Πρέπει να μας δώσουν τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες να κάνουμε μια μίνι προετοιμασία, ίσως και ένα φιλικό, πριν μπούμε να παίξουμε το επίσημο παιχνίδι. Αυτό θα είναι Και σίγουρα δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες, έτσι, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Σίγουρα σε καμία περίπτωση καμία ομάδα δεν θα είναι στο ρυθμό που ήταν. Καμία ομάδα. Θα είναι όλες λίγο πιο κάτω. Εσύ τώρα, Γιώργο, πώς περνάς το χρόνο σου? Κοιτάξτε να δείτε, χωρίς ποδόσφαιρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μιλάω με τους ποδοσφαιριστές, καμιά φορά πηγαίνουμε, τρέχουμε. Ενημερώνομαι, μιλάω με φίλους προπονητές όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Μένουμε σπίτι τις περισσότερες στιγμές για να είμαστε ασφαλείς και περιμένουμε πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα. Γρήγορα. Τώρα, να πάμε
στην ποδοσφαιρική σου καριέρα, πριν γίνεις προπονητής. Ποιες ομάδες έχεις ξεχωρίσει? Σε αυτές που έπαιξα? Ναι, που έχεις αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Ποιες ομάδες έχεις στην καρδιά σου? Κοιτάξτε να δείτε, ξεκίνησα από τη Λαβρωτική, εκεί μεγά, εκεί έπαιξα τα πρώτα μου παιχνίδια επίσημα και σαν νέος και σαν μεγάλος, γιατί τότε δεν υπήρχε όριο ηλικίας. Στα 15 έπαιζα στην πρώτη ομάδα, ήταν αλφα κατηγορία. Μέχρι τα 17 έπαιξα στη Λαβρωτική, ήταν η μόνη ομάδα που έπαιξα στο Λαύριο. Μετά έφυγα, πήγα στη Μαρκό, ήταν η γάμα εθνική, έπαιξα 2 χρόνια. Είναι μια ομάδα που, επειδή είναι η πρώτη ομάδα που έπαιξα επαγγελματικά, είναι μέσα στην καρδιά μου, τη θυμάμαι με αναμνήσεις πολύ καλές. Μετέπειτα πήγα γάμα εθνική στον Πύργο, ήταν ΑΟ Πύργου. Είναι μια ιδιαίτερη ομάδα για μένα, γιατί εκεί έκανα τα καλύτερα μου παιχνίδια και επαγγελματικά, αλλά και σε αριθμό έτσι, γκολ και συμμετοχών, γιατί μου έδωσε μετέπειτα το βήμα για να πάω Α' Εθνική, που πήγα στο Πανελευσυνιακό. Τότε ο Πανελευσυνιακός ήταν μια ομάδα που ανέβηκε από Β' Εθνική, πήγε Α' Εθνική και είχε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Κακλαμάνος του Ολυμπιακού, ο Ράντος του Ολυμπιακού, με προπονητή τον Μπάμπη Τενέ. Μετέπειτα πήγα στην Οξαβήρωνα, δηλαδή έκανα περίπου 7 χρόνια επαγγελματικά και είχα κάποιους τραυματισμούς και έκανα εγχειρήσεις και αναγκαστικά σταμάτησα την επαγγελματική μου καριέρα. Συνέχισα κάποια χρόνια σε ομάδες της Εψανά και αποφάσισα, λόγω της αγάπης μου για το ποδόσφαιρο, να συνεχίσω την προπονητική. Πήγα τότε το 2007, έβγαλα το δίπλωμα, το ΕΦΑΒΙΤΑ και πρόσφατα τελείωσα και το ΕΦΑΑΛΦΑ. Ένα ή δύο γκολ που έχεις πετύχει και ακόμα τα θυμάσαι? Κοιτάξτε, έχω ξεχωρίσει ένα γκολ μέσα στο Κερατσίνι. Παίζαμε Κερατσίνι με τον ΑΟ Πύργο και χάναμε 1-0 και στο 89 κέρδισαμε ένα κόρνερ. Πήγε τότε ο Δραγωνάκης, ένας αμυντικός που παίζει και στην Πρωτευτική γνωστός, έκανε κόρνερ και πήδηξα κεφαλιά και έκανα το 1-1. Αυτό ήταν. Και ένα άλλο, παίζαμε με το Θρασίβουλο, με την Δόξα Βύρωνα, που έκανε ένα σούτ από τα 30 μέτρα και μπήκε μέσα. Και ο προπονητής που σε έχει βοηθήσει στην ποδοσφαιρική σου πάντα καριέρα? Κοιτάξτε, ήταν... Ποιος ήταν ο ποιος προπονητής είναι αυτόν που θα ξεχωρίσει? Αυτός με βοήθησε και με στήριξε και μπόρεσε να δει τις δυνατότητες που είχα και και βοηθήσει σαν ποδοσφαιριστή αλλά και σαν άνθρωπο. Ήταν ο τότε ο Φυλακούρης, ο παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Τον είχα προπονητή στο ΑΟ Πύργου. Πραγματικά με στήριζε, πραγματικά με βοήθησε. Μου μπέρωσε να μου μεταδώσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε σαν πρωταθλητής και πραγματικά είναι μέσα στην καρδιά μου. Τώρα ως προπονητής, έχεις εσύ κάποιο πρότυπο που τον παρακολουθείς και τον μελετάς ή σου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του? Κοιτάξτε, έχω 3 προπονητές όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι... Ξανθούλα, κάτσε λίγο, σε παρακαλώ. Είναι και η κόρη μου. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την προπονητική, ο ένας είναι εντάξει, οι 2 είναι πάρα πολύ γνωστοί, είναι ο Μουρίνιο και ο Γουαρδιόλα και ο άλλος είναι ο Πελεγκρίνι. Ο Μουρίνιο, γιατί λόγω του στυλ του, είχε διαλέξει ένα αμυντικό στυλ, μπόρεσε να μπει μέσα στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα Champions League σε διαφορετικές χώρες. Και ήταν ένα στυλ το οποίο τον καθιέρωσε και μπόρεσε και κέρδιζε τίτλους. Ο άλλος είναι ο Γκουαρδιόλα, γιατί μπόρεσε και άλλαξε το στυλ του ποδοσφαίρου όσο αφορά το κομμάτι της κατοχής. Είδαμε με την Μπαρσελόνα, αλλά και όσο και όποια ομάδα πάει, έχει πάρα πολύ υψηλό ρυθμό κατοχής. Και όταν είσαι προπονητής ποδοσφαιριστής, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις ότι μπόρεσε όλους αυτούς τους παίχτες μπορεί και τους κάνει να παίζουν αυτό που θέλει. Είναι δύσκολο ο ποδοσφαιριστής να τον βάλεις σε ένα μοτίβο και αυτός κάνει το μοτίβο παραλαμβόμενο και μπορεί και παίρνει όλο αυτό που θέλει. Ο Πελεγκρίνη, γιατί όταν ήταν στη Σεβίλη προπονητής, έκανε κάποια πράγματα τακτικά, τα οποία μην τα αναφέρω, τα οποία μου έκαναν τρομερή εντύπωση.
και μπόρεσε και παίρνει κάποιους βαθμούς. Και ποιο ξένο πρωτάθλημα σε ελκύει περισσότερο, ποια ομάδα σου αρέσει και την παρακολουθείς? Κοιτάξτε, ποτέ δεν ήμουν φαν μιας ομάδας. Μου άρεσε πάρα πολύ το ισπανικό ποδόσφαιρο. Και απλά έβλεπα και αρκετά Αγγλία λόγω της, της δύναμης του πάθους, αλλά και των αυξανόμενων φάσεων που γινόταν και η εναλλαγή του σκορ. Τώρα δεν ξέρω αν ήθελες να πεις και εσύ για τον Diego Maradona. Σου άρεσε ως ποδοσφαιριστής? Ναι, κοιτάξτε, υπήρχε πάντα η ερώτηση ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Ο Πελέ, ο Μαραντόνα, Ρονάλντο, Μέση. Έκανες την ερώτηση και θέλω και την απάντηση. Κοιτάξτε, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ή ο καλύτερος μπασκετμπολίστας ή ο καλύτερος γενικά σε κάθε άθλημα δεν πηγαίνει πάντα με τα νούμερα, δεν πηγαίνει πάντα με τους αριθμούς. Πηγαίνει πάντα με την απήχηση που έχει στη μάζα και στον κόσμο. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο Μαραντόνα ήταν πολύ πάνω στην απήχηση, ήταν πολύ παραπάνω στο ότι όλοι θέλουν να του μοιάσουν, σε κάθε γωνιά το γνωρίζουν του κόσμου, όλοι θέλουν να γίνουν σαν αυτόν. Άρα, παρόλο που και τα νούμερα ήταν εντυπωσιακά και όλα αυτά που έκανε, άρα και μόνο από την απήχηση που είχε στον απλό κόσμο, τον κατατάσσει στον κορυφαίο όλων των εποχών. Σίγουρα ήταν ξεχωριστός, έκανε εντυπωσιακά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό πρέπει να μείνει σε όλους, όχι τι έκανε εκτός την προσωπική του ζωή. Δεν ενόχλησε κανέναν με τις ατασταλίες που μπορεί να έκανε ή τον τρόπο που είχε, αλλά μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου και στο γήπεδο τα πράγματα που έκανε ήταν εντυπωσιακά και μην ξεχνάμε ότι τότε το ποδόσφαιρο ήταν και λίγο πιο διαφορετικό, πιο σκληρό. Αφήνανε πολύ τα μαρκαρίσματα επικίνδυνα από πίσω. Σπανίως είχε πάρα πολύ καλούς παίχτες δίπλα του και μπόρεσε και έκανε πράγματα μόνος. Ωραία. Γιώργο, τώρα, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα που στέλνεις στους φιλάθλους? Κοιτάξτε, στους φιλάθλους να κάνουν υπομονή, όπως εμείς, να στηρίζουν την ομάδα τους, να κάθονται μέσα στο σπίτι τους για να βγούμε όλοι γρήγορα και τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και όλα πάνε καλά να έρχονται και να μας βοηθάνε. Είναι δίπλα σας, στηρίζουν το Παλαβρεωτικό? Κοιτάξτε, το Παλαβρεωτικό, ειδικά τις τρεις τελευταίες χρονιές, κόβει τα περισσότερα εισιτήρια, ειδικά μέσα στην έδρα του. Τον ακολουθούν πάρα πολύ φιλάθλοι εκτός. Η διοίκηση έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι όλα αυτά τα χρόνια. Στηρίζει τους φιλάθλους. Η τοπική κοινωνία στηρίζει τον Παλαβρεωτικό. Και πάντα όταν παίζουμε εντός έδρας, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Βεβαίως και εκτός, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, ο καιρός είναι πάντα εκεί και μας βοηθάνε. Ωραία. Και τι μπορείς, βέβαια δεν μπορείς και να τους υποσχεθείς κάτι, διότι δεν ξέρουμε πότε θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, πώς θα εμφανιστεί η ομάδα. Κοιτάξτε, σίγουρα ο Παλαβρεωτικός έχει ένα μέταλλο, το οποίο παλεύει όλα τα παιχνίδια. Δεν αφήνει κανένα παιχνίδι αμαχητή. Αυτό που μπορούμε να τους υποσχεθούμε είναι ότι θα γυρίσουμε δυνατοί, κάθε παιχνίδι θα το παλεύουμε και απλά τους θέλουμε δίπλα μας.